Η Ελλάδα μπορεί να κατέκτησε την ένατη θέση σε αυτό το διαγωνισμό. Το Everything όμως της Άννας Βύση ήδη κάνει τη δική του πορεία στην Ευρώπη. Η Άννα έδωσε τον καλύτερό της σε αυτό στη σκηνή, ενθουσιάζοντας τον κόσμο με την συγκλονιστική της ερμηνεία. Η Ελληνίδα Σταρ πάντως δήλωσε ότι της άρεσαν οι Φινλανδοί και είχε προβλέψει ότι θα διακριθούν. Μια εκπληκτική ερμηνεία, μια άψογη παρουσία. Η Άννα Βύση αποθεώνεται από τους χιλιάδες Έλληνες και ξένους που βρέθηκαν χτες το βράδυ στο ΟΑΚΑ. Η κάμερα της συλλαμβάνει τη στιγμή που κατεβαίνει από τη σκηνή. Όλα έχουν τελειώσει. Στο Green Room σε λίγο θα αρχίσει η αγωνία. Για τους άλλους όμως, εκείνη δεν είχε λόγο να ανησυχεί. Δεν ανησυχούσα καθόλου. Το έχω πάρει πια χαλαρά. Και αυτό που είπα στην αρχή, το τραγούδι μας, πιστεύω στις καρδιές του κόσμου, γενικά κέρδισε. Twelve points for Greece. Yes. We're now going to move on. Congratulations, Greece. Κέρδισε το καλύτερο τραγούδι. Όλη η Ευρώπη το ψήφισε με πολύ μεγάλη διαφορά και η Ελλάδα πήγε πολύ αξιοπρεπώς. Ήταν πολύ ωραίο το τραγούδι. Περιμένατε το... Η Άννα είναι μεγάλη τραγουδίστρια, αλλά έχει και πολύ χιούμορ. Από την αρχή υποστήριζε τους Λόρντι και δεν δίστασε να το πει, ούτε κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. I see Finland over there. Αλλά και οι Φιλανδοί μίλησαν για την Άννα. It absolutely was one of my favorite melodies there. The song you had, you know, that's really not that far from Lordi's style of music. Think about it. This might sound strange, but the melody, if you think about the actual composing of the song, that also could be on a Lordi record. Maybe with a different lyrics, but. You know, so it was, you know, it reminded us from a 80s hard rock ballad. Με το που τελειώνει ο διαγωνισμός, η κάμερα της NET βρίσκεται στα παρασκήνια για τις πρώτες δηλώσεις. Η Άννα είναι πανέμορφη και χαμογελαστή. Και γιατί όχι, όλοι οι Έλληνες ήμασταν μαζί της. Ευχαριστήθηκε σήμερα τη στιγμή που ήσουν πάνω στη σκηνή, που όλο το στάδιο σιώθηκε. Πάρα πολύ και θα μου μείνει αξέχαστη, ήταν συγκινητική. Και ξέρω ότι οι Έλληνες θα αγκαλιάσουν ακόμα και την... το ότι χάσαμε. Σημασία έχει ότι η χώρα μου διέπρεψε, έδωσε ρέστα στην οργάνωση, στην φιλοξενία. Εμείς είχαμε ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι που αγαπήθηκε από όλο τον κόσμο, από τα media όλου του κόσμου. Πιστεύω δηλαδή ότι λαμβάνοντας μέρος για την Ελλάδα, εγώ σαν να βοηθήθηκα πάρα πολύ. Γι' αυτό ευχαριστώ την ΕΡΤ πραγματικά. Ευχαριστώ τη χώρα μου που με επέλεξε. Λυπάμαι που τα πράγματα ήταν έτσι όπως ήταν και δεν μπορέσαμε να φτάσουμε κάπου καλύτερα, αλλά τι να σας πω, είχαμε φτάσει ήδη 2 μήνες τώρα για το Everything μιλάνε και για την Ελλάδα. Αυτό έχει σημασία. Το στοίχημα το κερδίσαμε. Δώσαμε στους Ευρωπαίους ένα φαντασμαγορικό σοου, αλλά και μια ερμηνεία που θα μείνει για πάντα στην ιστορία του διαγωνισμού.